Κύριε Φουρούλη, για την πρόσκληση. Ευχαριστώ το κρατήριο για την επιθυμία τους να είναι εδώ τέτοια ώρα παρασκευιάτικα και προεόρτια. Για τα επόμενα 10 λεπτά θα σας απασχολήσω για τις άλλες επιλογές πλην του χειρουργείου και ουσιαστικά βασίζονται σε δύο βασικές κατευθυντήριες οδηγίες. Η μία από την Αμερική, το NCCN, το οποίο ουσιαστικά μας γράφει το ότι όταν έχουμε ένα τοπικά προχωρημένο θύμωμα, θα μπορούσαμε να το κατατάξουμε αν είναι μη εξαιρέσιμο ή δυνητικά εξαιρέσιμο. Αν δεν είναι εξαιρέσιμο, έχουμε συνδυασμένη άκτινο χήμιο. Αν είναι δυνητικά εξαιρέσιμο, προχωρούμε σε μια προεγχειρητική θεραπεία, κυρίως χημειοθεραπεία, και μετά από μια πολύ καλή σταδιοποίηση, αν μεταπέσει στο στάδιο της εξαιρεσιμότητος, χειρουργείται και κατόπιν ακολουθεί με την εγχειρητική ακτινοθεραπεία. Αν αντίθετα δεν καταφέρουμε να το υποσταδιοποιήσουμε, τότε θα προχωρήσουμε σε οριστική ριζική ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία. Αν είναι εξ αρχής χειρουργήσιμο το θύμωμα, τότε προχωράμε κατευθείαν στο χειρουργείο. Υπάρχουν και τα guidelines του ESMO, της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παθολογικής Ογκολογίας, τα οποία θεωρώ ότι είναι όχι τόσο ακριβή, όσο τόσο ξεκάθαρα για την επιλογή, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τον ιστολογικό τύπο, την εξαιρεσιμότητα, το στάδιο Μαζαόκα, αυτοί έχουν, γιατί είναι το 2015 τα δεδομένα αυτά, και τον ιστολογικό υπότυπο, κατατάσσουν ανάλογα με το αν επιτύχεις R0 ή R1 εκτομή για τα θυμώματα και βέβαια το ίδιο για τα θυμικά καρκινώματα σε διάφορες υποκατηγορίες ανάλογα με τη σταδιοποίηση και τον ιστολογικό υπότυπο στο τι θεραπεία πρόκειται να ακολουθήσουν. Πριν φτάσουμε σε ένα σημείο να πούμε θα κάνουμε το Α ή το Β, επειδή είναι σπάνιοι όγκοι τα θυμώματα και η ταξινόμησή τους ακολουθεί διάφορες προγνωστικές κατατάξεις, είναι καλό να επιβεβαιώσουμε τη διάγνωση σε ένα παθολογοανατομικό εργαστήριο το οποίο έχει τη δυνητική εμπειρία που μπορεί να έχει ένα σπάνιος όγκος. Το δεύτερο είναι ότι ακόμα και στο στάδιο 4 με το πρώην στάδιο Μαζαόκα αλλά και με, με την 8η έκδοση του TNM δεν αποκλείει την ριζική θεραπευτική ή αματική τοπική θεραπεία. Άρα θα πρέπει να το έχουμε αυτά υπόψη και αυτά βέβαια αποτελούν μέρος του Ογκολογικού Συμβουλίου. Και έχουμε ένα παράδειγμα εδώ από την Οζάκα, όπου είχαν 16 τοπικά προχωρημένα θυμικά καρκινώματα, που έχουν κατά κύριο λόγο χειρότερη πρόγνωση, χρησιμοποιώντας διάφορα πλατινούχα σχήματα χημειοθεραπείας και από τα 16 και τα 12 πήρανε προεγχειρητική ακτινοθεραπεία, χωρίς μεγάλη τοξικότητα, πετύχανε R0 εκτομή στα 70% των 16 αυτών ασθενών και βλέπουμε πόσο σημαντική είναι το R0 εκτομή σε σχέση με την ατελή εκτομή, τα θετικά όρια εκτομής, την R2, σε όσον αφορά την επιβίωση. Το τρίτο πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι ό,τι δεδομένα έχουμε αφορούν πολύ μικρές σειρές, αναδρομικές. Βλέπετε με το στάδιο κατάταξης του ESMO ότι τα θυμικά καρκινώματα έχουν πολύ χαμηλό strength of recommendation και level of evidence, κυρίως 4 και 2, πολλές φορές στηρίζονται και σε expert panel παρά σε κλινικές μελέτες. Πότε κάνουμε με την χειρητική ακτινοθεραπεία, μετά την ολική εκτομή του θυμώματος ή του θυμικού καρκινώματος και βέβαια αυτό έχει να κάνει σχέση με την διαφορά στην επιβίωση την οποία έχουν. Με τα χαμηλά βλέπετε και πάλι 4β, 4σε, level of evidence και strength of recommendation. Αντίθετα, η μεταχειρητική χημειοθεραπεία δεν συνιστάται μετά από ρο-0, ακόμα και ρο-1 εκτομή του θυμώματος, ενώ πάντα συνιστάται σχεδόν σε όλα τα στάδια του θυμικού καρκινώματος, ειδικά αν δεν έχει δοθεί σαν προεγχειρητική χημειοθεραπεία. Τα βασικά ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντήσει κανείς για τη συστηματική θεραπεία είναι ποιος είναι ο στόχος της θεραπείας. Εκεί έχουμε το primary χημειοθεραπεία, το οποίο είναι προεγχειρητική θεραπεία. Είναι αποκλειστικά χημειοθεραπεία με απομακρυσμένες μεταστάσεις, μη δυνάμενες να μπουν ποτέ στο πλάνο της οριστικής ίασης και βέβαια τη συστηματική θεραπεία για τις υποτροπές. Έτσι, εδώ σε ένα νέο άντρα που είχε ένα θωρακικό άλογο χωρίς μια ασθένεια, εκτιμήθηκε από το Πολυδύναμο Ογκολογικό Συμβούλιο ότι δεν είναι σίγουρη η R0 εκτομή up front, έγινε η βιοψία. Βρεθήκε ένα θύμωμα type β3 και για την προεγχειρητική θεραπεία ό,τι δεδομένα ιστορικά έχουμε, αλλά κυρίως τα δεδομένα τα οποία βγαίνουν από την ομάδα Rhythmic, τα οποία ανήκει στην ομάδα ενδιαφέροντος για τους θυμικούς καρκίνους,
χρησιμοποιώντας διάφορα σχήματα, βασισμένα κυρίως στις ανθρακυκλίνες, πλατίνα είναι τα βασικά σχήματα, βλέπουμε ότι η πράσινη αυτή γραμμή έχει μια ανταπόκριση 83% στα θυμώματα και 67% στα θυμικά καρκινώματα. Δεν είναι άσχημη για προεγχειρητική θεραπεία για αυτούς τους όγκους. Και έτσι ο άνθρωπος αυτός ακολούθησε προεγχειρητική θεραπεία, βλέπετε την εικόνα μετά, και κατέστη δυνατή εξαιρεσιμότητά του. Αν μιλάμε για μεταστατική νόσο, όπως είναι αυτός ο ασθενής, ο οποίος είναι 67 χρονών άντρας με μια οσφιαλγία και υπερασβεστιεμία, βλέπουμε εδώ τις οστικές μεταστάσεις, η βιοψία είναι θυμικό καρκίνωμα, δύο βιολογικοί δείκτες, οι οποίοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί για την θεραπεία, για την διάγνωση του θυμικού καρκινώματος, το CD17, το SACIT και το CD5. Και εδώ τα δεδομένα που έχουμε και από αναδρομικές μελέτες, αλλά και από την μελέτη Rhythmic, βλέπουμε ότι οι ανταποκρίσεις είναι λιγότερο καλές για απομακρυσμένη νόσο. Έχουμε κυρίως σταθεροποίηση της νόσου και ίσως μια μικρή διαφοροποίηση υπέρ των θυμωμάτων σε σχέση με τα θυμικά καρκινώματα. Επομένως, θα έλεγε κανείς ότι στα θυμώματα έχουμε καλύτερες ανταποκρίσεις με βάση τις ανθρακυκλίνες, με όλη η ανάλυση των μελετών που έχουν χρησιμοποιηθεί. Στα θυμικά καρκινώματα αυτό είναι αμφιλεγόμενο. Θα μπορούσε κανείς να παραλείψει τις ανθρακυκλίνες και να κάνει μια θεραπεία βασισμένη σε πλατίνα πακλιταξέλη. Και για τις υποτροπές, έχουμε εδώ έναν ασθενή το 2011, ο οποίος ακολούθησε προεγχειρητική χημειοθεραπεία, εξετάμει ο όγκος του και ήταν θύμωμα type β2-β3. Το 2014 είχε αυτό το εμφύτευμα το οποίο αφαιρέθηκε, η πεζοκοντική εμφύτευση. Το 2016 όμως βλέπετε τις καινούργιες μάζες που υπάρχουν και στο πνευμονικό παράθυρο, αλλά και μέσα και κοντά στους λεμφαδένες. Για αυτούς τους ασθενείς έχουμε δυνατότητες πάλι συστηματικής θεραπείας. Και όσο και αν ακούγεται παράξενο, έχουμε θεραπείες και πρώτης και δεύτερης και τρίτης και τέταρτης γραμμής, αναλύοντας όλα αυτά τα φάρμακα τα οποία δεν είναι του παρόντος. Αλλά να σας αφήσω με δύο μηνύματα, ότι υπάρχουν μόρια τα οποία δεν είναι χημειοθεραπευτικά, όπως είναι το Sunitinib και όπως είναι το Everolimus, με τις πολύ καλές ανταποκρίσεις στα πλότ τα οποία βλέπετε και τα οποία δείχνουν ότι μπορούμε να έχουμε και άλλα μοριακές θεραπείες βασισμένες στις μοριακές αναλύσεις του όγκου. Και βέβαια έχουμε στο τελευταίο συνέδριο του Παγκόσμιου Καρκίνου του Πνεύμωνα, έχουμε το Levantinib με αυτό το εντυπωσιακό πλότ, το ελέγχος της νόσου στο 95% των ασθενών με μεταστατική υποτροπιάζουσα νόσο. Υπάρχει και η ανοσοθεραπεία, η οποία την ακούτε όλοι πόσο διαδεδομένη είναι στην ογκολογία. Εδώ έχουμε μια μελέτη φάσης 2 από τον Giuseppe Giacone από το NCI, όπου έχει μια response rate 23% και μια διάμεση διάρκεια ανταπόκρισης 22 μήνες, 2 χρόνια δηλαδή κοντά, αλλά έχει ένα ποσοστό υψηλών ανεπιθυμήτων ενεργειών. Και η μελέτη η οποία δημοσιεύτηκε στο JCO από τους Ασιάτες δείχνει επίσης μια πολύ καλή ανταπόκριση στη θεραπεία, αλλά με πολλές αυτοάνωσες παθήσεις, οι οποίες είναι απότοκες παρενεργειών της θεραπείας. Το μήνυμα το οποίο ήθελα να δώσω είναι ότι πριν αντιμετωπίσουμε ένα τέτοιο όγκο, τοπικά προχωρημένο ή υποτροπιάζοντα, καλό είναι να σκεφτούμε την δυνατότητα χειρουργείου, ότι είναι πολύ σημαντική να μην τη χάσουμε αυτή την επιλογή, να ξέρουμε τι θα κάνουμε μετεγχειρητικά εφόσον χειρουργήσουμε, ποιες είναι οι στρατηγικές για προεγχειρητική θεραπεία για συστηματική νόσο και εφόσον έχουμε την ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε θεραπεία εισαγωγική, ακόμα και στις λίγες και με τα λίγα δεδομένα που έχουμε, με τους λίγους αριθμούς ασθενών και το χαμηλό δείκτη επάρκειας απόδειξης γνώσης, ξέρουμε ότι με τα ποσοστά 70% ανταποκρίσεις αυξάνει την εξαιρεσιμότητα η προεγχειρητική θεραπεία. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μπουκοβίνα για την εξαιρετική εισήγηση. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε να ρωτήσουμε τώρα ή μετά ότι αυτό το πότε χειρουργούμε κατευθείαν είναι, εγώ νομίζω ότι είναι αρκετά δύσκολο να εκτιμηθεί, ας πούμε. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο σε αυτό. Ναι. Τολμηρός χειρουργός να οδηγηθεί στο χειρουργείο, η αβεβαιότητα του χειρουργού να μην χειρουργήσει πάντα μας οδηγεί στο να κάνουμε μια προεγχειρητική θεραπεία. Το ρο 0 εκτομή είναι ένα από τα σημαντικότερα προγνωστικά στοιχεία επιβίωσης.
Σε μεγάλες μάζες, ειδικά όταν έχουμε μία διάγνωση προνοχαιρετική του, όπως είπε η κυρία Κολέτσα, τον Β3 ή βέβαια του θυμικού καρκινώματος, δεν είναι πάντα προτιμότερο να... Για το θυμικό καρκίνωμα Β3 απαραίτητα να κάνουμε προνοχαιρετική χημειοθεραπεία. Απαραίτητο. Ξεκάθαρα έχει δείξει όφελος. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα θα κλείσουμε το θέμα των θυμικών όγκων με τον πολύπειρο κύριο